Στον κύριο Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, δίπλα μου ακριβώ όπω σα είχα πει και πριν, ο κύριο Δημήτρη Τσούφη. Ο κύριο Δημήτρη Τσούφη είναι υποψήφιο βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία εδώ στον νομό Χαλκιδική. Καλησπέρα κύριε Τσούφη, καλώ ήρθατε. Καλημέρα και ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ. για την πρόσκληση κύριε Παπαδόπουλο. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ εκ των προτέρων σε όλο αυτό το τρέξιμο που έχετε αυτή την περίοδο. Και το θέμα κύριε Τσούφη είναι ότι καπάκι, τουλάχιστον εσεί, δύο εκλογικέ αναμετρήσει. Και νομίζω και εσεί και ο συνυποψήφιό σα και ο κ. Βαλιάνο, ένα περιφερειακή, εσεί ήσασταν στο Δήμο. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κόπο υπάρχει. Πώ πάνε τα πράγματα, κύριε Τσοφί, τι γίνεται. Και εν πρώτη θα ήθελα να σα ρωτήσω. Μετά από τον εκλογικό αγώνα αυτό που κάνατε, ένα πολύ μεγάλο αγώνα για τον Δήμο Προποντίδο, ο οποίο είναι ο μεγαλύτερο στο νομού Χαλκιδική σήμερα. Uh, όλη αυτή την κόποση, όλα αυτά που τραβήξατε κλπ. Αποφασίζετε ξανά να μπείτε στην διαδικασία για από άλλη, από, άλλο, από άλλη, θέση, βέβαια, αυτή τη θέση του βουλευτού. Δεν σα κούρασε αυτό, κύριε Τσούφη. Και ποιο ήταν το σκεπτικό σα που uh, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν, πρέπει να αναφερθώ ότι είμαι ένα από του ανθρώπου που πραγματικά, όπω θεωρώ και όλοι οι υποψήφοι, όλα τα ψηφοδέλτια στην Ελλάδα, αλλά δικά για τον ομόχαλ και επιστρατεύτηκα στην εντολή που μου έδωσε ο Αντώνης Σομαράς. Ε, διότι σε αυτήν την προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία ιδιαίτερα, ο πρόεδρος ο Αντώνης Σομαράς, ο Πρωθυπουργό, να σταθεί η Ελλάδα όρθια, να σταθεί μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ, σε αυτήν την προσπάθεια της παστρατιάς, από τη στιγμή που με το ζήτησε, δεν μπορούσα να το αρνηθώ. Από εκεί πέρα. Όντω, όπω σωστά αναφέρατε, έτσι είναι τα πράγματα υπήρχε μια, ένας μεγάλος αγώνας, αγώνας προεκλογικός yeah. στο μεγαλύτερο δήμο της Χαλκιδικής στη Νέα Προποντίδα ε, που ο οποίο τελείωσε πριν λίγους μήνες αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι η αγάπη μου για τον τόπο μου, για την πατρίδα και η εμπιστοσύνη που έχω στους φίλους του χαλκιδικιώτες αυτό με έδωσε τη δύναμη και αποφάσισα στο να κατέβω υποψήφιος Αφενό και αφετέρου η επιθυμία του Προέδρου να στρατευτώ στην, στρατευτώ στην προσπάθεια που κάνει ο ίδιος. Από εκεί και πέρα ε, αυτό το οποίο βλέπω ε, γυρνώντα όλη τη Χαλκιδική ε, και πιστεύω ότι αν δεν είμαι ο μοναδικό, ίσω είμαι από του λίγου που γυρνάνε σε όλα τα, από όλα τα ώστε, σε λέω, όλη τη Χαλκιδική, δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει οικισμός που να μην τον έχω γυρίσει πολλέ φορέ, έχω πάει και δύο φορέ. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αφενό υπάρχει μία. Ε, τις μέρες ε, υπήρχε μία Αγανάκτηση, μια πικρία, μια απογοήτευση, ένα τιμός μια οργή: Ορισμένε φορέ. Αλλά από την άλλη πλευρά, ε, υπάρχ, υπάρχει αυτό ο σκεπτικισμό. Και όσο πλησιάζουμε προ τι εκλογέ, βλέπω ότι αυτό mm. να αυξάνεται. Ε, mm. Βλέπω αυτό να αυξάνεται, και αυτό το οποίο, αυτό το οποίο έχω να σα πω είναι ότι μέρα με τη μέρα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι από τη μια πλευρά είναι η αλήθεια που λέει ο Πρωθυπουργό ο Αντώνης Σαμαράς mm -hmm. και από την άλλη πλευρά είναι η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, από την μια μεριά είναι η σταθερότητα και από την άλλη πλευρά είναι η χρεοκοπία, η επιστροφή στο λόμπι της δραχμής που εξυπηρετεί ο Τσίπρα και όλα αυτά τα συμφέροντα. Δεν μου λέτε κύριε μήπω είναι κάποια κινδυνολογία αυτό ότι α, με τον ΣΥΡΙΖΑ θα γυρίσουμε στη δραχμή, θα πάμε πίσω. Γιατί όντω, αν γυρίσουμε στη δραχμή, σαν χώρα θα πάμε πίσω. Αυτό δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Μήπω είναι έτσι ένα προεκλογικό επικοινωνιακό τρίκ τη Νέα Δημοκρατία, Όχι, κάθε α... άλλο. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι καταρχήν η πολυγνωσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια αυτό είναι ω ένα σημείο λογικό, γιατί 30% πλέον είναι αριστερέ κομμουνιστικέ συνιστώσει, με αποτέλεσμα άλλο να τραβάει εδώ, άλλο να τραβάει εκεί, άλλα να λέει εντό Ελλάδο, άλλα να λέει εκτό Ελλάδο, ο κάθε στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουν το λάθο οι φίλοι χαλκιδιώτε που μα ακούν, να, να εξαπατηθούν για άλλη μια φορά. Σα θυμίζω ότι προκολικά το 9, το 10 εξαπατήθηκαν με το λεφτά, υπάρχουν να, από τον Γιουργάκη του Παπαδρέου. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, ναι. αυτό το συζητούσα ε... πριν από εσά, ήταν εδώ ο κ. Κομπόγενο, τώρα νομίζω συναντηθήκατε. Να ναι. ε, εντάξει, λοιπόν, λοιπόν, και το τόνισε και αυτό. Και αυτό. βέβαια, που, ήταν που, αυτό. Μπήκε, που μπήκε η χώρα, η πατρίδα σε περιπέτεια. Αυτό το που έχω να πω είναι, δεν είναι κινδυνολογία, είναι η πραγματικότητα. Ο Αντώνης Σαμαρά με υπευθυνότητα και με εγγύηση. Ε, για τη σταθερότητα είναι ο μοναδικό άνθρωπο ο οποίο βγαίνει και λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πρέπει να το γνωρίζουμε και να το συμβαστούμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτό ο οποίο εγγυάται τη σταθερότητα των μισθών και των συντάξεων. Προσέξτε, σα λέω. Μπορούσε ο κύριο Σαμαρά με κάθε ευκολία, όπω βγήκε και είπε ο Τσίπρα ότι ο μισθό θα πάει στα 751 ευρώ. Ναι, να βγει ο, ο Αντώνης Σαμαρά και να πει θα πάει στα 1000 ευρώ. Και τι σημαίνει αυτό. προσέξτε Πρέπει λοιπόν, με, ή βγαίνει και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα καταργήσουμε το έμφια. Και πού θα βρεθούν τα 35 δι που θα είναι η τρύπα από το ΕΒΕΑ. Δεν μα λένε. Βέβαια, υπέριξε ο τσακαλό του, στέλεγο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο είπε θα γίνει φορολογία. Mm. Η φορολογία θα πάει στο 50%. Άρα λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι ακροατέ ότι αυτέ οι εκλογέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Οι πιο σημαντικέ μετά με την απολύτευση. Έχουν ιερό χρέο καταρχήν να υπάρχει συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Βέβαια, εκτείνεται η χειμώνα στην πολιτική και, και τι ηθικέ. Να μην είναι και καλέ, παρόλα αυτά πρέπει όλοι να στρατευτούμε. Έχουμε ιερό χρέο να το κάνουμε απέναντι στην πατρίδα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι τα επιχειρήματα για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσουν τη σταθερότητα, την εγγύηση την ασφάλεια είναι πολύ περισσότερα mm -hmm. από αυτά που μα οδηγούν στην ανα, ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα και σε εποχέ που ε, αντικατοπτρίζονται οι δικοσμικέ χώρε. Κύριε Τσοφή, γίνεται όμω αυτή την περίοδο, και κλπ. Φέρνουν δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία. Ε, βέβαια, ίσω είναι και οριακά τα ποσοστά, γιατί υπάρχουν πολύ μεγα... υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων. Θέλω να μου πείτε πώ βλέπετε εσεί και να εξηγήσετε και στον κόσμο που σα ακούει τώρα μία συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ή ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία τέλο πάντων. Γιατί παίζει και αυτό το σενάριο, κύριε Τσούφη. Με λίγα λόγια, υπάρχει περίπτωση να συνεννοηθείτε μεταξύ σα, δηλαδή το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχήν, πριν σα απαντήσω στο ερώτημά σα, πρέπει να yeah. σα πω ότι η χώρα δυστυχώ οδηγήθηκε σε εκλογέ εξαιτία τη εκλογή Προέδρου τη Δημοκρατία, εξαιτία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό να το πω πιο συγκεκριμένα. Ότι ήταν το χειρότερο σενάριο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τώρα που τελείωσε το μνημόνιο. Μνημόνια δεν υπάρχουν, τελειώσανε. Απλά υπήρξε μια τεχνική παράταση για να διευθετηθούν κάποια ζητήματα με τρόικα μέχρι τέλο Φεβρουαρίου, όπω γνωρίζετε. Ε, τώρα που λοιπόν που τελείωσε το μνημόνιο, να οδηγηθούμε σε εκλογέ μέσα στο χειμώνα, στη χειρότερη χρονική περίοδο, εξαιτία εκλογή ή μη Δημοκρατία. Αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλε δυνάμει που στήριξαν την προσπάθεια. Αυτή και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να μην εκλεγεί λοιπόν πρόεδρο δημοκρατίας και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογέ με ό,τι συνεπάγεται αυτό, νομίζω ότι πρέπει έχει την αποκλειστική ευθύνη. Και να σα πω και κάτι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να προτείνει για πρόεδρο Δημοκρατία ένα οποιοδήποτε πρόσωπο ας το πρότεινε και ο, η Νέα Δημοκρατία και θεωρώ και το ΠΑΣΟΚ θα το στηρίζουν. Γιατί δεν το πρότεινε, γιατί θέλει να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι ότι σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει υποστεί ε, αυτή την, ε, όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει σπίτι που να μην περνάει δύσκολα είτε είναι συνταξιούχο, είτε είναι μισθωτό, είτε είναι νέο, είτε είναι αγρότη, είτε είναι άνοιγος, mm -hmm. δεν υπάρχει σήμερα σπίτι και οικογένεια που να μην έχουν γίνει αλλαγέ σημαντικέ που δεν γίνανε τα τελευταία 40 χρόνια. Το παραδέχεστε όμω ότι υπάρχει δυσκολία στον ελληνικό λαό. Πείτε μου κάτι, κύριε Τσούφη. Στον νόμο Χαλκιδική γυρνάτε, μου είπατε όλα τα χωριά και έχετε πάει και σε δύο. Και καλά κάνετε, mm -hmm. Έτσι. δεν το αμφισβητώ. Οι άνθρωποι αυτοί που κάθεστε. Μην μου πείτε ότι σα αγκαλιάζουν και σα και σα λένε μπράβο, η Νέα Δημοκρατία, τι ωραία που πάμε. Διορθώστε <σχεδίτε> με παρακαλώ. <σχεδίτε> Εγώ κάνω υποθέσει, εσεί εσεί απαντάτε. Λοιπόν, τι του απαντάτε κύριε Τσουβέλα, κοιτάτε τον άλλον στα μάτια και του λέτε Έλα ρε φίλε, αφού όλα είναι καλά. Λοιπόν, μα λέτε ψέματα. Μα δεν είναι καλά. Προσέξτε λίγο. Τι λέτε κύριε Τσουφι; Γιατί; ε, Καταρχήν πρέπει να το πάρουμε λίγο από τα πράγματα. Αρχίστε όπω θέλετε. καταρχήν ο κόσμο γνωρίζουμε μετά το 2010 όταν εξαπατήθηκε από το λεφτά υπάρχουν και θα σα πίσω πώ. Και 10 μονάδε μπροστά έτσι. Νομίζω ότι ε, από εκεί οι κινήσεις που έκανε ο σημερινός αρχηγός ο, του κόμματος, ο Παπαδρέου Και την, βάζοντας την Ελλάδα σε περιπέτειες, τη χώρα Αυτό έχει αποτέλεσμα το 2012 σε ένα μεγάλο βαθμό mm. Ο κόσμος της νέας δημοκρατίας τιμώρησε αν θέλετε ε, όλους Ψηφίζοντας και βλέποντας μεγάλα ποσοστά ειδικά είτε τη Χρυσή Αυγή που βέβαια, mm. είτε, είτε τους ανεξάρτητους Έλληνες που βέβαια αυτά τα ποσοστά και του ενό και το άλλο, mm -hmm. είτε γνωρίζοντα ότι είναι εγκληματική οργάνωση αφενό η Χρυσή Αυγή, και από την άλλη πλευρά γνωρίζοντα ότι ο καμένο εξυπηρετεί μεγάλο συμφέροντα και συγκεκριμένα συμφέροντα ε, συγκεκριμένων οικονομικών κύκλων, εφοπλιστέ κτλ., έχει φτάσει δημοσκοπικά στα ποσοστά πλέον. Το ΠΑΣΟΚ με τα στελέχη Αυτό το του δεν εκπροσώπησε συμφέροντα και ναι. ρετσούφι μου λέτε. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω, πω είναι το εξή. Ναι. Ότι βέβαια δεν είναι τα πράγματα όπω θα θέλαμε να είναι. Μην νομίζετε ότι τα στελέχη όλα τη κυβέρνηση, και ο Πρωθυπουργό, οι υπουργοί δεν θέλουν να δώσουν. Το θέμα είναι πώ, αν μπορούν. Δεν, δεν θέλουμε μπορούν, λοιπόν. Ναι. Αυτό ακριβώ. Άρα λοιπόν, εμεί τι κάναμε. Σε ένα, ένα αεροπλάνο που ήταν σε ελεύθερη πτώση, κατόρθωσε με πολύ μεγάλη προσπάθεια και συντονισμό, όσο μπορούσε βέβαια. Δε, δε, παραλαμβάνω, δεν πρέπει να αναφερθώ και να καυτεριάσω ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη. Ότι έγιναν πάρα πολλέ παραλήψει, ότι γίναν πάρα πολλέ αδικίε. Χαίρομαι, Χαίρομαι που το λέτε. Βεβαίω, λέμε σας την σας. αλήθεια. Ε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμω, δηλαδή θα πρέπει να πούμε και να καταγράψουμε στα θετικά τη σημερινή κυβέρνηση, ειδικά του Πρωθυπουργού, του Αντώνιο Σαμαρά, ότι αυτή η προσπάθεια σταθεροποιήθηκε, η ελεύθερη πτώση δηλαδή, έγινε μια ευθεία και άρχισε η ανώδική πορεία. Και πώ άρχισε η ανώδική πορεία όταν μετά από τόσα χρόνια, έξι χρόνια τεράστια προσπάθεια και ύφεση του ελληνικού ναού, μετά από έξι χρόνια για πρώτη φορά, έστω οριακά, έχουμε πρωτογενέ πλεόνασμα. Και τα χρήματα αυτά, τα εκατο, 100 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν ε, ε, σαν ενίσχυση στι ε, ε ένοπλε δυνάμει και στα σώματα ασφαλεία. είναι πολύ υδρότα πρώτη... και αίμα όμω αυτά, κύριε Τσουβέλη. Βεβαίω. Για, πρώτη φορά... ο βεβαίως, βεβαίως. για πρώτη φορά. <στονίκη> <στονίκη> μετά από τόσα χρόνια, έστω οριακά, δύο περίπου εκατό, Έχουμε μείωση τη ανεργία. Αυτά είναι δείγματα τα οποία είναι αποτέλεσμα όλη της μεγάλη προσπάθειας και στέρηση που έκανε όλο ο ελληνικό λαό. Αυτό το οποίο όμω έχω να πω ναι, ναι. και το πιο σημαντικό είναι το εξή. Φτάσαμε τώρα στο τέλο του μνημονιού. Φτάσαμε τώρα στο τέλο μια μακροχρόνια και δύσκολη προσπάθεια που έκαναν όλοι οι Έλληνε. Εματηρή, ζητούμενο... ε, κύριε Τσούφε. Και το ζητούμενο ποιο είναι τώρα. Το ζητούμενο είναι αντί να πάμε μπροστά με σταθερότητα, με ανάπτυξη να δούμε αυτέ οι προσπάθειε που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια να τι δούμε χειροπιαστά μπροστά μα, να ξαναπούμε ξανά σε περιπέτειε και θα πάμε πολύ, πολύ, πολύ πιο χειρότερα από ό,τι ήμασταν όταν μπήκαμε σε αυτό το κεκαιώνα με τα μνημόνια και με τι τρόικε και με αυτά. Και θα σα πω και κάτι ακόμη. Στη Χαλκιδική έχουμε δύο πυλώνε ανάπτυξη. Βασικά όλη η Ελλάδα. Ε, είναι ο τουρισμό και ο, ο πρωτογενή τομέα. Ε, θα, θα ρωτήσω για την χαλκιδική θέλω να τα πούμε μετά πιο αναλυτικά, κύριε Τσούφι, γιατί ναι. ε, από εδώ διεκδικείται την ψήφα Ωραία. του λαού και όχι Αυτό α, πρέπει, από Αυτό πρέπει να. Ακούστε με λίγο. Αυτό που έγινε με τι τράπεζε, κύριε Τσούφι, Ξαφνικά φύγανε 700 εκατομμύρια ευρώ από καταθέσει. Πώ το βλέπετε αυτό, Δηλαδή, έχει πανικοβληθεί, λέτε, ο κόσμο με όλη αυτή την ιστορία που γίνεται, με όλη αυτή τη διαδικασία. Ε, Πώ θα πανικοβληθεί ο κόσμο όταν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είναι αλλά περίεργο, λένε... κύριε Τσούφι πω, να Πού να τα πάνε, στο μαξιλάρι, να σας πω. στο στρώμα, ξέρω που τα βάζαμε τώρα. Το... Λογικό είναι να, να έχει ο κόσμο. Είναι... Είναι μπερδεμένο, είναι πρώτη φορά. Είναι κίνηση είναι, πανικού, ε, είναι, δεν είναι, ε, είναι, αυτό, κύριε είναι, είναι πρώτη φορά Βλέπουμε ότι αυτέ οι εκλογέ, γιατί δηλαδή όπω γνωρίζετε, εγώ τουλάχιστον κάνω πάρα πολλά χρόνια εκλογέ. Γι' αυτό σα ρωτάω. Λοιπόν, ωραία. βλέπω πρώτη φορά ότι υπάρχει μια βουβάμάρα, μια σύγχυση. Προσέξτε, βέβαια είναι μέσα στο χειμώνα, ήταν οι γιορτέ, είναι μικρή ναι. η προεκλογική περίοδο. Συστή αλλά ναι. παρόλα αυτά όμω υπάρχει μια βουβάμάρα, μια σύγχυση και ο κόσμο είναι ζαλισμένο. Όσο πλησιάζουμε προ τι εκλογέ και καταλαβαίνει ο κόσμο ότι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν τη στο εκατομμύριο να γίνουν πράξη, σα λέω, δεν μπορούσε με ευκολία να βγει και να πει ο, Πρωθυπουργό σήμερα ότι του μισθού θα του αυξήσω. Ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. 750 ευρώ λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. 1000 ευρώ να πει ο Σαμαρά. Δεν το κάνει όμω. Τι είπε λοιπόν ο Σαμαρά. Μισθή και συντάξει, σταθερότητα 15-16 και αύξηση από το τέλο του 16. Είναι πολύ σημαντικό. Ποιο λοιπόν μπορεί με υπευθυνότητα να εγγυηθεί αυτό το οποίο λέει σήμερα ο Ντόνι Σαμαρά. Πέρα από αυτό, αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξή. Βλέπω ότι είναι αποτέλεσμα στο ερώτημα το οποίο με κάνατε, διότι όταν ακούει βουλευτέ, σημερινοί σημερινή και υποψήφοι με, το, με τον ΣΥΡΙΖΑ, συγκεκριμένα να φέρουμε στην Εραχήλ, την τη mm. που λέει με ευκολία θα τυπώσουμε 100 δι ευρώ. Προσέξτε, αυτά είναι γελία, δεν θέλω καν να τα σχολιάσω. Γιατί να μην τυπώσουμε με 300 δι, mm. με τέτοια ευκολία mm. και το χρέο τη Ελλάδα, αυτά και βέβαια, βγήκε ο ο αρχηγό από το ποτάμι Θεοδωράκη και την είπε το ΣΥΡΙΖΑ, είχε λίγε συνιστώσει, πήρε μια συνιστώση από του Έλληνε. Θέλω λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα ψηφίσουμε, πέρα ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, διότι θα έχουμε τεράστια ευθύνη να μπούμε σε περιπέτεια. Το 18% και το 14% με κάποιες δημοσκοπήσεις τελευταίες κύριε Τσούφη των αναποφάσιστων Πώ το κρίνετε, Γιατί κάνετε πολύ καιρό εκλογέ, χρόνια πολλά. Πώ κρίνετε ότι ακόμη πλησιάζουμε Κυριακή, κύριε Τσουφί, είναι Δευτέρα την Κυριακή, έχουμε εκλογέ. Τελείωσε το η αυτό ιστορία. Αυτό το οποίο αυτό βλέπω. Αυτός ο κόσμο δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Υπάρχει όντω αυτό που λέτε και στη λοιπόν. Χαλκιδική. Υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο Μεγάλο. δεν έχει αποφασίσει ακόμη πού θα ψηφίσει. Πότε, κύριε Τσουφί, τελειώνει ε, ο καιρός. Εγώ, επειδή είναι, είναι πολλέ οι αλλαγέ στι μεταβολέ που γίνανε τα τελευταία χρόνια Με... στην, στο σπίτι του, στη του καθενό. Και έχει, είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων που γίνανε. Που γίνανε πάρα πολλέ μεταρρυθμίσει. Πρέπει να πούμε ότι για, σε, μέσα στα τελευταία δυόμιση χρόνια γίνανε μεταρρυθμίσει στο ελληνικό κράτο που δεν γίνανε τα τελευταία 40 χρόνια. Όλε λοιπόν αυτέ οι αλλαγέ έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προ την Κυριακή, αυτή η εβδομάδα είναι πιο σημαντική. Ξεκαθαρίσει, λέει. Θα ξεκαθαρίσει. Και βλέπω επιτέλου, όπω και στην Ευρώπη κάνουμε, και σε όλο τον κόσμο, κάνουν εκλογέ. Ε, με λίγη προεκλογική περίοδο δηλαδή οι εποχέ που κάνανε προεκλογική περίοδο Τρει μήνες και πέντε μήνες, και 5 μήνες και 7, αυτά θα τελειώσανε. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω ε, αν μου επιτρέπετε mm -hmm. ότι πρέπει να πούμε ότι ναι μεν γίναν αδικίε, ναι μεν γίναν λάθη παραλήψεις αλλά θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά μπήκε φρένο στην φαρμακευτική σπατάλη από τη σημερινή κυβέρνηση. Mm -hmm. Για πρώτη φορά 11.000 11, νέους με δόθηκαν ε, χρήματα 194 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο το 70% ήδη το έχουν πάρει. Ε, πρώτη φορά έγινε λιγότερο κράτος, έγινε σημάσμα των σπαταλών και 11, με την αναδιοργάνωση των Υπουργείων και εξοικονομήθηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά ενισχύθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 135 εκατομμύρια και επίση αυτό το οποίο έχω να πω ότι είναι για πρώτη φορά μετά το 1974 που επιστράφηκαν χρήματα από μίζε. Προσέξτε, 35 εκατομμύρια ευρώ, και τα χρήματα αυτά δόθηκαν για χρηματοδότηση τη υγεία, τη παιδεία και τη κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι μαι. βασικά mm -hmm. πράγματα αυτά, mm -hmm. δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Mm -hmm. Σίγουρα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερα, σίγουρα έπρεπε το αθηνακεντρικό κράτο και πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο όπω είναι σε άλλε χώρε του κόσμου. Ήδη βλέπουμε πώς, τι χρειαζόταν, παραδείγματο χάρη, για να πάρει μια άδεια λειτουργία. Ενώ τώρα είναι πολύ πιο εύκολα ψημή, τα πράγματα. Είναι πιο εύκολα. Τι, τι χρειαζόταν. Αυτό, δηλαδή. Τι χρειαζόταν. Yeah. για να πάρει ένα αφημί πλέον, είτε για να εκδώσει yeah. μια οικοδομική άδεια. Uh -huh. Προσέξτε λίγο. Πλέον yeah. βλέπετε όλα μέσα του υπολογιστή, είτε από μηχανικού είτε από λογιστέ, μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτά είναι αλλαγέ τα οποία πρέπει να τα πιστώσουμε στη σημερινή κυβέρνηση και βέβαια πρέπει να πούμε ότι και οι, οι οποίες έχουν γίνει όσε δεν πρόλαβαν να αποκατασταθούν θα αναφερθώ στο επόμενο της κουβέντα που είχε τοπικό ενδιαφέρον ζητήματα ε, να είστε βέβαιοι ότι ο Αντώνης Σαμαρά και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία θα τι αποκαταστήσει. Λοιπόν, θέλω να ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Τσούφι, τον κόσμο, να τον αποφορτήσουμε, και να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί πρέπει να σεβόμαστε πάντα του ακροατέ και να το γνωρίζετε αυτό. Και ξέρω ότι το γνωρίζετε, είστε παλιό εσεί. Λοιπόν, λίγη μουσική και επιστρέφουμε με τοπικά θέματα. Σας λακωνίζει ένα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου στους 90,8. Καλεσμένος, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, μέχρι και τη μία κυρίες και κύριοι, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Τσούφης. Κύριε Τσούφη, είπαμε πριν <coughs> το ότι γίνεται σε όλη την χώρα. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με τους τρεις βασικούς τομείς του νομού Χαλκιδικής. Είναι ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας και τα μεταλλεία. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον τουρισμό, που είχαμε και αύξηση φέτος και πήγε πολύ καλά. Βέβαια, το δυσάρεστο είναι, βέβαια το έχετε ακούσει πιστεύω, ότι με την πολιτική αυτή αστάθεια και τις εκλογέ εξπρέ που γίνονται αυτή την περίοδο, είχαμε κάποιες ακυρώσεις από του Reparators, από ό,τι έχω διαβάσει βέβαια, ο σύνδεσμο των ξενοδόχων τρέχει τώρα, τέλο πάντων να μαζέψει τα σημάζευτα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τον τουρισμό. Καταρχήν είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε ένα πανέμορφο κράτος στην χώρα μας που είναι η Ελλάδα, που για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, ειδικά φέτος, είχαμε ρεκόρ σπάσει η χώρα μας στις αφήξεις. Mm -hmm. ε, σας θυμίζω ότι το 2014 ήταν χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό. Είχαμε 20 εκατομμύρια αφήξεις τουριστών και 15 δις έσοδα, βέβαια, αυτό δεν έγινε χτυπώντα το μαγικό ραβδί από τη μια στιγμή στην άλλη. Έινε, ήταν αποτέλεσμα μια τεράστια και συλλογική προσπάθεια που έκανε τόσο η κυβέρνηση, αλλά ω υπουργό τουρισμού, την κυρία αλλά, πέντες, αλλά βέβαια και οι εμπλεκόμενοι φορεί. Το, 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 το ΣΕΤ, ο κ. Αδρεάδη, η Ένωση Ξενοδόχων Κατόπιν, η Πανελληνία Ομοσπονδία Ξενοδόχων κτλ. Βέβαια, δεν πρέπει να νησμονήσουν να το γεγονό ότι ειδικά στη Χαλκιδική, τόσο ο τουρισμό, Όσο και ο πρωτογενή τομέα, είμαστε ένα νομό που τα έχουμε και τα δύο. Σε αντίθεση με κάποιου άλλου νομού στην Ελλάδα που δεν έχουν κανένα από τα δύο. Ναι, σωστώ, Έτσι. Σωστώ, σωστώ. Αν, λοιπόν, πρέπει να δούμε και να πούμε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Για μένα είναι αδιανόητο, κύριε Παπαδόπουλε, ε, να έρχεται ένα τουρίστα να κάνει δύο ή τρει ώρε να φτάσει στη Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο από όποιο μέρο τη Ευρώπη το αργότερο, mm -hmm. και να κάνει τέσσερι ή πέντε ώρε να φτάσει στο παλιούρι τη Σάρτη. Ναι, με το ναι. ακατάλληλο ε, οδικό, δίκτυο, δίκτυο το πανάρχιο το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Χαλκιδική είναι αδιανόητο να μην μπούμε μπροστά και να μην εκμεταλλευτούμε βέβαια τα τελευταία χρόνια και αυτό οφείλω να το καταθέσω και να το πιστώσω ε, και σε συλλογικέ προσπάθειες που έχουν γίνει από μεριάς αυτοδιοίκησης, περιφέρειας και δήμων αλλά πρωτίστως στον πρόεδρο τον Γρηγόρη τον Τάσο της Ένωσης Ξενοδόχων πρέπει να πούμε ότι τα δεδομένα πάνε βέβαια τα δεδομένα πάνε αυξητικά. Ε, παίρνει την ευκαιρία και αν την mm. παίρνει και την σωστά έχει και τα αποτελέσματα. Πρέπει να πούμε ότι γίνονται τεράστιε προσπάθειε ε, με άλλε μορφέ τουρισμού, όπω είναι ο θρησκευτικό τουρισμό. Mm. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε όπω ότι είναι η πύλη του, του Αγίου Όρου ή η ουρανου και όλη εκει η ευρύτερη περιοχή, δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Τώρα πύλη Αγίου που... Όρου, κύριε Τσούφη, με εκείνο πρέπει... το λιμάνι που είναι στην ουρανού Αυτό πολύ. Ακριβώ. Με συγχωρείτε πολύ. Είπαμε υποδομέ. Κάντε πάει καλά. Υποδομέ είναι Έτσι. πράγματα τα οποία είναι βασικά για να μπορέσουν να, να συνεπάρξουν, να υπάρξει μια σταθερότητα, να υπάρξει μια ποιότητα ζωή, πρέπει να υπάρχει προσέλκυση νέων ε, τουριστών. Διότι αν αυτοί οι τουρίστε που έρχονται δεν πούν τα καλά του λόγια, να πω απλά, <σχελίδι> πώ θα έρθουν ξανά οι ίδιοι ή δεχομένω κάποιοι άλλοι. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι θρησκευτικό τουρισμό, ε, πολιτιστικό τουρισμό, έχουμε τα στάγερα, τα αρχαία στάγερα, έχουμε το σπίτι των Πετραλώνων, έχουμε την Όλυθο, έχουμε ιαματικό τουρισμό, δειλά-δειλά ε, υπάρχουν στην Αγία Παρασκευή. <σχελίδι> και ήδη είναι άλλε μορφέ, μπορούν να γίνουν κέντρα ιαματικά, ήδη και στο παλιό γίνεται μια μεγάλη μονάδα. Όπω επίση δεν είναι τυχαίο το γεγονό. Ότι με αυτή την κρίση γίνονται αυτή τη στιγμή τέσσερις πέντε μεγάλες μονάδες γύρω γύρω από τον κέντρο του πολυγύρου δηλαδή γίνεται μία καταρχήν κάτω στο παλιούρι με τεράστια μονάδα γίνεται οι άλλοι στις ε, Καλύβες, στη Γερακενή στα Ψακούδια, όλα αυτά στον ε, Άγιο Ιωάννη στον Άγιο Ιωάννη που θα ξεκινήσει να γίνει, στο Ξενία άρα μιλάμε τα επόμενα χρόνια στη Χαλκιδική, τα 4-5 χρόνια, θα έχει ολοκληρωθούν οι κατασκευέ και η λειτουργία. Βέβαια, κάποιε θα γίνουν άμεσα. το χρόνο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι λειτουργούν θα το Μάιο. Αλλά... Άρα λοιπόν και στη φάση τη κατασκευή, αλλά και στη φάση τη λειτουργία, αναφέρουμε για τεράστιε θέσει εργασία που υπάρχουν στη Χαλκιδική. Αυτό όμω, κύριε Παπαδόπουλο, για να γίνει, χρειάζεται σταθερότητα. Δεν μπορεί ο εκάστοτε επενδυτή να έρθει να δώσει τα το ωραία του χρήματα όταν υπάρχει αβεβαιότητα, όταν υπάρχει ανασφάλεια, όταν δεν γνωρίζει τι μένει γενέστε. Άρα λοιπόν οι αγορέ, άρα και ο τουρισμό θέλει ασφάλεια και σταθερότητα. Και να αναφερθώ και στο κομμάτι τη ασφάλεια που είναι πολύ σημαντικό ότι γινόμαστε μάρτυρε ότι βγαίνοντα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θα ανοίξουν τα σύνορα. Άρα λοιπόν ο τείχο που έχει γίνει και στη φρόντιξ στου κήπου που μπαίνανε 500 και πλέον άτομα καθημερινή βάση mm -hmm. και τώρα δεν μπαίνουν ούτε πέντε, ο Τσίπρα λέει ότι αν βγω θα του ρίξω το τείχο. Αυτό τι σημαίνει. Θα έρθουν οι λαθρομετανάστε στη Χαλκιδική, θα είναι, θα εργάζονται, Παράνομα, προσέξτε, και θα και παίρνω τα σε μεροκάματα. Όλη χώρα, και σε όλη τη χώρα και μόνο Ελλάδα. και θα παίρνω χώρα. τα μεροκάματα από του καλλιδικιώτε. Βέβαια, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθώ ότι δεν είχαν την ευαισθησία από το ΣΥΡΙΖΑ να βγουν και να δώσουν ένα συγχαρητήριο στην ελληνική αστυνομία για την τεράστια προσπάθεια που κάνει η ελληνική αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλε τι μειώσει, παρόλε τι ελλείψει, παρόλε τι θυσίε που έχουν κάνει όλοι οι αστυνομικοί, δώσουν συγχαρητήρια. Στη σύλληψη, στο τεράστιο έργο κατά τη εγκληματικότητα και τη διαφθορά που κάνω όλα αυτά τα χρόνια, με πολλέ θυσίε, επαναλαμβάνω, να μην δώσω συγχαρητήρια για τη σύλληψη του Ξηρού. Θα μου πείτε, μα πώ να δώσω συγχαρητήρια, όταν αυτοί οι ίδιοι οι βουλευτέ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πάνε μάρτυρε υπεράσπιση όταν πιάνονται άτομα για τρομοκρατικέ ενέργειε πάνω στα δικαστήρια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει ε, ο λαό να είναι, να ευσταθεί αυτό. Βεβαίω και ευσταθεί. Υπάρχουν βουλευτέ. πάνε βουλευτέ τώρα σε τρομοκράτη και του λένε τι καλό που είσαι. Πάνε. πάνε Υπεράσπιση εννοώ. Πάνε, πάνε μάρτυρε υπεράσπιση. Πάνε, όταν, κάποιοι εμπλέκονται σε μια τρομοκρατική. Πώ το σε ένα δικαστήριο το οποίο για μια κλιματική τρομοκρατική οργάνωση, πάνε βουλευτέ και και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μάρτυρε υπεράσπιση. Στηρίζουν τρομοκράτε. Βεβαίω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο που έχω να πω είναι. Στην Χαλκιδική, ο τουρισμός είναι κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Θέσει εργασία, ε, συνάλλαγμα, δουλειά σε τοπικό επίπεδο και είναι στοιχεία τα οποία, αν υπάρχει σταθερότητα αν υπάρχει ε, ασφάλεια, νομίζω ότι είναι πολύ βασικό γιατί ότι, τη θάλασσα που έχουμε έχουμε το πλεονέκτημα ότι είμαστε κοντά στο αεροδρόμιο. Και βέβαια, ε, αυτό το που έχω να πω πέρα από την που όπως αναφέρθηκα. Το κεντρικό άξονα Θεσσαλονίκη-Παλιούρη, ήδη γίνει το δρόμο μέχρι την Κασάνδρα κτλ. προχωράει και θα προχωρήσει πιο γοργά και το υπόλοιπο κομμάτι. Πρέπει να γίνει άμεση ε, κατασκευή νέου δικτύου όσον Θεσσαλονίκη, και Θεσσαλονίκη-Uraνούπολη, Θεσσαλονίκη-Σιθονία. Και πρέπει να σα πω ότι υπάρχουν και άλλε μορφέ που μπορούμε ε, να φέρουμε τον κόσμο στη Χαλκιδική πέρα από οδικό ε, άξονα, και αυτό αναφέρουμε ε, στην επέκταση του Πουραστιακού στη Χαλκιδική. Ήδη σα αναφέρω, ε, με πήρε όταν παραμονέ των εκλογών των Δημοτικών του Μάιο του 2014, ήδη εγκρίθηκε η μελέτη για επέκταση του Πουραστιακού στη Χαλκιδική και ειδικά στο λιμάνι του Σαμουδανιά εξαιτία του λιμανιού, τη λειτουργία του λιμανιού που μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μα. Δηλαδή, όλο αυτό το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο να γίνεται στα Που Ξέρετε, αυτό όποιο έχει ταξιδέψει με μετρό μπορεί να το καταλάβει τι ε, θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει ε, μια τέτοια ε, κατασκευή και λειτουργία. Ήδη η μελέτη είναι έτοιμη ε, και νομίζω ότι μέσα από το νέο ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί τέτοια έργα θα έχουμε την λειτουργία. Καταλαβαίνετε πώ θα αλλάξει η όψη όλη τη Χαλκιδική. Θέσει εργασία, ανάπτυξη στο τοπικό επίπεδο. Αν ισχύσει αυτό, εκτοξεύεται η Χαλκιδική. Επίση. η Χαλκιδική. Επίσης, αλλά δεν νομίζω επίσης, ότι το βλέπω εφικτό. Ο, ο, είναι εφικτό, είναι η μελέτη εγκεκριμένη. Τόσα χρόνια έκανε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ο Υπουργή Βασιλάκη 2000 περίπου που όταν δέχεται το θέμα. Δεν μπορούσε να εγκριθεί η μελέτη, διότι δεν υπήρχε μεγάλη. Επειδή το ξέρω, δε, κύριε Παπαδόπουλε, mm -hmm. τότε σαν ομαρχιακό σύμβουλο, δεν υπήρχε μεγάλο αστικό κέντρο, δηλαδή μια πόλη 50-100.000, όπω είναι η Σέρι, η Λάρισα ή ξέρω, η Πάτρα, να, να, να δικαιολογεί τη λειτουργία. Mm -hmm. Δεν είχαν τα στοιχεία. Το πήγαν όμω με τα στοιχεία που έχει το λιμάνι, που το λιμάνι των Μοντανιών σήμερα είναι από τα μεγαλύτερα λιμάνια στη χώρα σε εισαγωγέ και εξαγωγέ, και βάσει αυτού ε, έχει εγκριθεί η μελέτη και είμαστε στη φάση θέλει λοιπόν υποχρεματοδότηση για να θα συμβαστεί. Πέρα λοιπόν από αυτό όμω, πρέπει να αναφερθώ ότι υπάρχει και δυνατότητα πλέον να υπάρχουν και είδα, όπω υπάρχουν τα αεροδρόμια, υπάρχει και δυνατότητα να υπάρχουν τα είδα των υπάρχουν δρόμια. Δρόμια. Ήδη, από ό,τι έχω να σα πω, υπάρχουν πάρα πολύ, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την λειτουργία υδροπλάνων στη Χαλκιδική. Ήδη, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Δήμαρχο Ιθονία, ήδη Μαι. έχει προβεί σε τέτοιε συμφωνίε και το καλοκαίρι θα υπάρξουν ε, μετακίνηση στην Συνθωνία με υδροπλάνα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει η επέκταση και σε άλλες περιοχές που ο κόσμο θα ταξιδεύει με ασφάλεια mm -hmm. και πιο γρήγορα. Νομίζω έγινε τελευταία στην Κεφαλονία και έχει επιτυχία αν έτσι, θυμάμαι καλά. Κάνα... Έτσι, έτσι, έχει, σε έχει, έχει και, και σε άλλα νησιά mm -hmm. και σε έτσι mm -hmm. είναι ένα νέος τρόπος μετακίνηση mm -hmm. και ασφαλής mm -hmm. στην περιοχή τώρα. Ο άλλο πυλώνα που είναι πολύ βασικό ε, ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην οικονομία και ειδικά στη Γαλλική είναι ο πρωτογενή τομέα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ε, ότι τα τεράστια προβλήματα τα οποία απασχολούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια του αγρότε ε, πρέπει επιτέλου να βρουν λύση. Ε, μια παροιμία λέει: Ήμουν νιώθω και γέρασα. Είναι αλήθεια. Okay. Το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με, με τη δημιουργία φραγμάτων και yeah. στο Χαβρία και στον Ολίθιο νομίζω ότι είναι πρωταρχικό βασικέ προτεραιότητε που πρέπει να υπάρχουν στην κυβέρνηση την επόμενη η οποία θα προκύψει και εύχομαι να είναι τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτό ο, αυτός ο οποίο θα εκλεγεί βουλευτή είναι ένα βασικό. Ε, το πρώτο ζήτημα το οποίο πρέπει να δει κατά την μου είναι το θέμα των φράγματων και τα νερά. Υπάρχουν, είναι αμαρτία τόσα ε, κυβικά εκατομμύρια. Χιλιάδε, κατομμύρια κυβικά. Υπό, νερό, να, πηγαίνουν, να, πηγαίνουν, να πηγαίνουν και να χάνονται. Μπορεί να μπορεί. μολύνουν και τη θάλασσα η οποία μα χρειάζεται βέβαιως, το και και βεβαίως, το καλοκαίρι για του τουρίστε. Βεβαίω mm. και, και, να μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν και να αφενό να εμπλουτίζεται ο υδροφόρο ορίζοντα και αφετέρου τα, τα, νερά αυτά να χρησιμοποιούνται για το πότισμα των δέντρων. έχουμε πάρα yeah. πολλά δέντρα στη Χαλκιδική, διάφορε παραγωγέ, ελιέ, καίσια και είναι αμαρτία γιατί νερό δεν υπάρχει και βέβαια. Πέρα από το κομμάτι της άρδευση. Ε, υπάρχει το θέμα τη ε, λειψιδρία ε, στην ίδρυυση. Αλλά λοιπόν είναι θέματα το οποία, και νομίζω, είναι τα οποία. Έντονη κυρίω στην Είναι ζητήματα μεταδερά τα οποία είναι, είναι ο, στο πρωταρχικό στόχο. Από εκεί και πέρα, προβλήματα που απασχολούν του αγρότε. Ε, Όπω να σα πω, να αναφερθώ έτσι περιληπτικά, είναι, πρέπει να γίνει η αποκατάσταση όλων των αδικιών που έχει γίνει ε, αυτό το οποίο βλέπουμε με του κτηνοτρόφου με τις εξωματικές αποζημιώσεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνει άμεσα αποκατάσταση. Πρέπει να γίνει ε, αυτό το οποίο επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είχα Χαλκιδική, έχουμε ελιά και καΐσια και κάποια φυστήκα και αυτά, αλλά δηλαδή, δηλαδή, ελιά. Δεν μπορεί κύριε Παπαδόπουλο να έρχεται ένα να μαυτίζεται έμπορο, να παίρνει τι παραγωγέ και να ξαφανίζει, να μην πληρώνει. Αυτό Α, το οποίο ναι. νομίζω ότι πέρα το μητρό εμπόρων, το οποίο είναι ένα στοιχείο βασικό, το πιο βασικό απ' όλα είναι όποιο δηλώνει ότι είναι έμπορο, πόσους τόνους θέλει να πάρει επί τόσο τόσο να καταθέτει προκαταβολικά μία εγκαιτική στην Περιφερειακή Ένωση, στην Ομαρχία δηλαδή στην Περιφερειακή Ένωση Χαλκιδικής με μία λήξη εγκαιτικής 31 31-12, να ξέρει ότι ο παραγωγός θα διαθέσει θα το εγκαιρμάτιο και, και θα πάρει τα το χρήματά του. Τα Από εκεί και πέρα ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι βασικό είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα και διάθεση ε, και ο τρόπος α, όλη αυτή η παραγωγή να μένει και να γίνεται η τυποποίηση στη Χαλκιδική. Να μην βγαίνουν έξω, βλέπετε, φεύγουν οι Ιταλοί και σε πάνε σε διάφορε περιοχέ τη Ελλάδο. Γιατί αυτό το λέω. Διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και υπάρχει στο εξωτερικό και έρχονται βεβαίως, με διπλή τιμή πίσω. Βεβαίω, η δικιά μα ελιά όπω πολύ σα τα είπατε, mm. γίνεται εξαγωγέ, πάει, γίνεται επεξεργασία και τυποποίηση και ξανάρθεται με και σα και τριβάζετε τιμή. Έτσι, Αυτά όλα έχουν ένα στόχο. Νέε θέσει εργασία στην τοπική κοινωνία. Επίση θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ άμεση αποκατάσταση των χαμηλών του ΟΓΑ που πρέπει επιτέλους να πάρουν το δώρο που δεν είναι τίποτα καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια χωράφια ιδιοκτήτε και τα νοικιάζουν σε κάποιου τρύπου για τι επιδοτήσει, και βέβαια αυτά όλα θα είναι απαραίτητη προπόθεση όταν η Ελλάδα μείνει όρθια και μείνει μέσω στο ευρώ. Διότι αν βγει ο Τσίπρα, σε πούμε σε περιπέτειε, πάμε στην δραχμή, ούτε επιδοτήσει θα υπάρχουν ούτε τίποτα. Να το, το αυτό έτσι. Πρέπει λοιπόν να αναφερθώ ότι η, η, η επιδοτηση πρέπει να, γίνεται, να δίνεται σε αυτόν που έχει τη γη και όχι να χάνεται στην πορεία και να πηγαίνουν σαν εθνικά αποθέματα στη Θεσσαλία όπως έχουμε πάει τελευταία όλα αυτά λοιπόν είναι μια σειρά αποζητήματα που απασχολούν τους αγρότες είτε είναι παραγωγή ε, ελιάς, είτε καΐσια, είτε φιστίκια είτε ειναι, σταφύλια, ειναι. είτε οτιδήποτε είναι. ένα τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρουμε κύριε Τσούβη γιατί δεν έχουμε και έχει σχεδόν τελειώσει ο χρόνο μα. Uh, ένα άλλο θέμα που απασχολεί όλο τον τελευταίο καιρό είναι η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Βόρεια Χαλκιδική. Πιστεύω ότι έχετε επισκεφθεί του κατοίκου τη περιοχή εκεί, έχετε ακούσει τι απόψει του κλπ. Ποια είναι η καθαρή θέση σα, κύριε Τσούφη, για το θέμα που απασχολεί την Βόρεια βόρεια Ανατολική αλλά και τη Βόρεια Χαλκιδική γενικότερα, Ποια είναι η θέση σα. Καταρχήν, χαίρομαι που δίνετε δυνατότητα να απαντήσω σε ένα βασικό ερώτημα το οποίο τα τελευταία χρόνια δυστυχώ. Έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη. Τη δίχασε, κύριε Έτσοφη. Ε, σω ε, κάποιε πολιτικέ κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων για συγκεκριμένου λόγου από την περιοχή και αν θέλετε η μη σωστή και η έγκαιρη ενημέρωση, και σωστή, αλλά και η έγκαιρη, οδή, οδήγησε σε τέτοιε καταστάσει. Αυτό λοιπόν το οποίο πριν σα πω τη θέση τη δικιά μου, νομίζω είναι ότι χρειάζεται διάλογο, χρειάζεται σύνεση από όλε τι πλευρέ και νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία είδαμε το φως της δημοσιότητας στο πρόσφατο παρελθόν δεν πρέπει σε καμία μα καμία περίπτωση να δημιουργήσουν εντάσεις. Ε, Γιατί... Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα κομματικό παιχνίδι εκεί κύριε Τσούφη. Ε, Εμείς το, το είδατε. Εδώ εκλέκτηκε ε, εκλέκτη <laughs> βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από εσάς την Ερσό, που στην Ερσό μέσα η Νέα Δημοκρατία ήταν μια ζωή πρώτη δύναμη. Λοιπόν, <clears throat> αυτό λοιπόν το οποίο έχω να πω είναι ότι τα λάθη τα οποία έγιναν από κάποιου ανθρώπου στην περιοχή για συγκεκριμένου λόγου δεν πρέπει να συνεχιστούν. Πρέπει λοιπόν μέσα από διάλογο, μέσα από σύνεση να βρεθεί η χρυσή τομή και όλες οι πλευρές να είναι ευχαριστημένες. Πρέπει λοιπόν να συνεπάρξουν και τα μεταλλεία, πρέπει να συνεπάρξει και ο πρωτογενής τομέας, πρέπει να συνεπάρξει και ο τουρισμός, πρέπει να υπάρχει όμως ηρεμία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν όλοι ότι στην κατεύθυνση αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει ή το ένα ή το άλλο. Πρέπει να σας πω το εξή. Ε, και βέβαια θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στι τελευταίε πρόσφατε δηλώσει του κυρίου Τσίπρα πριν τρει-τέσσερι μέρε. Mm. Διότι, αν θυμάστε, ε, έλεγε πριν. Είχε ότι, μια άλλη άποψη ότι... και τώρα ίσω τη διόρθωσε, μάλλον. Την όχι, άποψη τη διορθωσε, του. Μήρες, όχι, τη διόρθωσε. Έκανε κολοτούμπα 360 μίρε. Όχι, τη διόρθωσε απλά. Έλεγε ότι αν βγω την άλλη μέρα θα κλείσω τα μεταλλεία. Παλιά γινόταν Βέβαια, τώρα, και τώρα. κάποιοι δεύτερα. άλλοι λέγανε ε, τα προηγούμενα χρόνια. Ότι η επένδυση δεν πρόκειται να προχωρήσει. Συγκεκριμένα λέγανε ότι θα περάσουν πάνω από το πτώμα μου, ώστε να τολμήσουν yeah. να κάνουν την επένδυση. Βέβαια, πρέπει να σα πω ότι τελευταία, όπω είδαμε το φω δημοσιότητα πριν λίγε μέρε, ότι οι εργαζόμενοι, όταν έλεγε ο Τσίπρα, θα κλείσουν τα μεταλλιά και οι εργαζόμενοι θα αποκατασταθούν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, yeah. τα οποία δεν υπάρχει για προγράμματα, δεν τον κόσμο έτσι. Πριν δεν μέρες. Προγράμματα ενεργεία δεν υπάρχουν. Λοιπόν, ε, τώρα δεν θέλω να είμαι λίγο σοβαρή. Το ΕΣΠΑ, το συγκεκριμένο χρηματοδοτή, το νέο ΕΣΠΑ, χρησιμοποιεί άλλε δράσει. Αυτό λέει το οποίο έχω να πω δεν είναι το ότι το πριν δύο-τρει μέρε, προσέξτε λίγο, είπε ο κύριο Τσίπα τα αυτονόητο. Ποιο είναι. Αυτό που λέει λοιπόν και ο Σαμαρά, η κυβέρνηση και αυτό που λέει το επίσημο κράτο. Να εφαρμοστούν οι νόμοι. Αλλά λοιπόν δεν μπορεί, προσέξτε λίγο, μία επένδυση όποια και να είναι αυτή, να έχει πάρει όλε τι εγκρίσει, όλε τι αδειοδοτήσει και για του χι πολιτικού λόγου ο καθένα να το θεωρεί δικό του καπετανάτο και να μην μπορεί να προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία επαναλαμβάνω διαχρονικά έχει πάρει τι εγκρίσει όλε από το ελληνικό κράτο. Τότε λοιπόν δεν είμαστε ελληνικό κράτο και δεν λειτουργούμε σε δημοκρατία. Πρέπει να σα πω, αν η συγκεκριμένη επένδυση δεν προχωρούσε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν θα έρχονταν, ήταν εθνική και στρατηγική σημασία το timing για να προχωρήσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η συγκεκριμένη επένδυση για την πορεία και τι τύχε του ελληνικού κράτου. Δεν θα έρχονταν κανένα σοβαρό επενδυτή να κάνει με, οτιδήποτε στην Ελλάδα. Διότι θα έλεγε ο άλλο: Μα εδώ κάτσε. Αυτό εδώ πέρα, οι, οι επενδυτέ έχουν αυτά, όλα τι εγκρίσει, όλε τι άδειε και αυτά. Αν δεν προχωρήσουν αυτοί, πώ εγώ θα πάω να δώσω τα ωραία μου τα λεφτά σε, μια, σε ένα κράτο και αυτά. Άρα λοιπόν για μα είναι από το αρχή σημασία. Βεβαίω θέσει εργασία από την τοπική κοινωνία. Βεβαίω ιδιαίτερη ευαισθησία των περιβατολογικών όρων mm. μέσα από την απόφαση του Μαρχικού Συμβουλίου που την οποία συμμετείχα και εγώ κύριε Παπαδόπουλο. Δεν θέλω να είμαι ανακόλουθο. Άλλο να λέω τη μία και άλλο να λέω την άλλη. Όπω πολλοί κάνουν δυστυχώ. Και θέλω να ξέρετε, το βασικότερο απ' όλα είναι να υπάρχει αυστηρότατο έλεγχο. Mm. Αυστηρότητο έλεγχο από πλευρά πολιτεία και εκεί πρέπει να πιέσει η τοπική κοινωνία, ο Δήμο, η περιφέρεια και όλοι εμεί στο να υπάρχει αυστηρότητο έλεγχο για να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί συγκεκριμένοι όροι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και η άλλη πλευρά, η οποία είναι κατά τη επένδυση. Υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο έχει παραπληροφορηθεί. Υπάρχει ένα κόσμο όμω ο οποίο θέλοντα να εκμειέψει ψήφου ε, και λέγοντα. Ε, αν θέλετε διάφορα δεν θέλω να το χαρακτηρίσω σχόλια τα οποία δεν θέλω να τα πω ε, και υπάρχουν οι θέσεις πρέπει λοιπόν μέσα από όλα αυτά να υπάρξει η σύνεση πρέπει να υπάρξει διάλογος πρέπει να υπάρξει συλλογική προσπάθεια για να δαχθεί το αποτέλεσμα διότι προσέξτε λίγο το συγκεκριμένο έργο είναι στη Χαλκιδική αλλά είναι σε μια περιοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία για όλη την Ελλάδα είναι για όλο τον κόσμο είναι σε μια περιοχή πρώτου άθους, και επειδή εγώ, επειδή χάνει να κινούμαι την επαγγελματικά στην περιοχή, ξέρω τι σημαίνει να έρχονται οι ξένοι να επισκεφθούν τα Γιώργο και να βλέπουν όλο αυτό το οποίο είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι ό,τι χειρότερο για τον τουρισμό, για τον πρωτογενή τομέα, για τον θρησκευτικό τουρισμό και για οτιδήποτε υπάρχει, γιατί ο ξένο έρχομενο δεν ξέρει τι γνωρίζει το μέγεθο του προβλήματο κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Σε, με μία συλλογική προσπάθεια και να είστε βέβαιοι όταν υπάρχουν ξεκάθαρε και κρυστάλλινε απόψει, όσε διαφορέ και αν υπάρχουν, προ το κοινό συμφέρον θα βρεθεί λύση. Κύριε Τσούφη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Θα έχουμε δυνατότητα βέβαια να τα ξαναπούμε και παραμονέ εκλογών. Καλή δύναμη στον αγώνα σα. Καλή επιτυχία να έχετε και το κόμμα σα και εσεί προσωπικά. Ε, και είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε και κυρίω να έχετε το νου σα στον ομό Χαλκιδική, γιατί αυτοί θα κληθούν οι άνθρωποι, κύριε Τσούφη, να σα στηρίξουν την ερχόμενη Κυριακή. Να ε, προσέχετε σε σαν τα μάτια σα του καλλιδικότε και το λέω και σε εσά προσωπικά, αλλά το λέω και σε όλου του συνυποψηφίου από όλα τα κόμματα. Συνυποψηφίου όλα τα κόμματα. Εγώ, Λάτε, Εγώ, εγώ σας. θέλω να σα ευχαριστήσω καταρχήν για τον χρόνο που μου δώσατε και Παρακαλώ, την πρόσκληση. Αφενό και αφετέρου, θέλω να ξέρετε, εξάλλου το γνωρίζετε, όπω το γνωρίζουν και οι φίλοι ότι εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο ασχολούμαι με τα κοινά από το 1994. Έχω εκλεγεί αρκετέ φορέ νομαρχιακό σύμβουλο, που σημαίνει και εποχή ζωγράφου και εποχή βασιλάκι παλαιότερα. Που σημαίνει ότι ξέρω τα προβλήματα τη Χαλκιδική όλα ή σχεδόν όλα. Προσέξτε λίγο, διότι δεν είναι μονάχα να, να θέλει να τα μάθει, το θέμα είναι να τα γνωρίζει. Ξέρω λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, τα προβλήματα τη Χαλκιδική, ξέρω τι θέσει, ξέρω τα τοπονίμια σε κάθε περιοχή. Βέβαια, αυτό σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, με του δημάρχου και με την περιφέρεια και με του άλλου φορεί, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε νέου ανθρώπου που έχουν και τη διάθεση και τη θέληση. Αλλά προποντό να μπορούν να δώσουν λύση. Δεν φταίει μόνο ο κ. Παπαδόπουλε να θέλει κάποιο να λύσει ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι, είναι να μπορεί σύστα. να δώσει λύση. Αν κάποιο εκλεγεί και κάνει τέσσερα χρόνια, κ. Παπαδόπουλε, να μάθει πού είναι, είναι τα υπουργεία και πού είναι τα, τα προβλήματα και τα ζητήματα τη καλλιτική, τότε πέρασε τετραετία. Και βέβαια πρέπει να σα πω πέρα από την παρουσία μου στην αυτοδιοίκηση β' βαθμού, η, η ενασχόλησή μου τώρα σαν υποψήφιο δήμαρχο στη Νέα προποτίδα και η παρουσία μου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου τη Νέα Προποντίδα. Έχω γνωρίσει και εκεί σε εκείνη την περιοχή πάρα πολύ και τα προβλήματα και ε, πιο έντονα και πιο φρέσκα, να το πω έτσι. Καθώ επίση και η παρουσία μου στην, στην, και παλαιότερα στην Νεολαία τη Νέα Δημοκρατία αλλά και στην Νόδη, στην Μαρχιακή Δικός Επιτροπή τα τελευταία τρία χρόνια σε, σε, δύσκολα χρόνια. Και θέλω να ευχαριστήσω όλου του πολίτε που με εκλέξανε τον πρώτον πρόεδρο τη Νόδη εκλεγμένο από τη βάση Χαλκιδική. Εγώ και οι συνεργάτε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Ομαρχική Επιτροπή τη Νέα Δημοκρατία. Κάνουμε πολλέ και σημαντικέ παρεμβάσει, ημερίδε. Αναδείξαμε θέματα, κάναμε τεράστιο φιλανθρωπικό έργο, το οποίο αυτό να ξέρετε όπου περνάω, το ακούω και ευχαριστώ. πραγματικά ευχαριστώ. με δίνει, αφενό με συγκινεί και την άλλη με δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσω και να φέρω ει πέρα αυτό το δύσκολο αγώνα. Ναι, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Στέν. ευχαριστώ.